Μένει πρόθεση και δέσμευση της κυβέρνησης να ερευνήσει για να πατάξει τη διαφθορά σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, φέρνοντας σε φως όλες τις περιπτώσεις παρανομιών, ευθύς μόλις συγκεντρωθούν γι' αυτό ικανές ενδείξεις. Είναι ταυτόχρονα και ένα βασικό πολιτικό πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας γι' αυτό πάρει σαφή πολιτική εντολή από τον ελληνικό λαό. Η πρότασή μας δομείται σε τρεις κύριους άξονες που θα αναλυθούν στη συνέχεια από τους ομιλητές που θα εκπροσωπήσουν τους προτείνοντες. Πρώτος, εκτείναξη φαρμακευτικής δαπάνης και των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων κατά την τελευταία δεκαετία. Οι αριθμοί είναι θεαματικοί, 2 δις το 4, 4 δις το 4, 2 δις το 2000, 4 δις το 4, 17,5 δις το 2007. Και αυτό χωρίς ενδιάμεση αύξηση πληθυσμού, χωρίς θεαματική βελτίωση συνθηκών παροχής υπηρεσιών υγείας, χωρίς κάποια έκτακτη ανάγκη, χωρίς κάποια φυσική καταστροφή ή επιδημία. Τι είχε συμβεί? Το γνωστό όργιο υπερτιμολόγηση των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών υλικών. Είχαν φτάσει μέχρι το 600... Παρακαλώ, ησυχία, δεν ακούγεται ο μιλητής. Παρακαλώ, ησυχία. Το 600% των τιμών των αντιστοίχων ειδών στις ευρωπαϊκές χώρες. Συνειδητά επίσης, είτε δεν δημιουργήθηκε αξιόπιστος μηχανισμός αξιολόγησης, είτε εκείνοι οι μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν μεταλλάχθηκαν τόσο ώστε να μην μπορούν να διαδραματίζουν το ρόλο για τον οποίο είχαν συσταθεί. Δεν υπήρξε μηχανισμός διαπραγμάτευσης αποδεκτών τιμών, δεν αξιοποιήθηκαν εργαλεία ηλεκτρονική διακυβέρνησης, δεν παρακολουθήθηκαν συστηματικά οι δαπάνες, ούτε ελέγχονταν το κόστος. Αυτή η τακτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε να είχε επικρατήσει να γίνει γενικός κανόνας εάν δεν είχε την υψηλή κάλυψη των εκάστοτε ηγεσιών της υγείας. Αυτό πρέπει να είναι σαφές και ότι επίσης σαφές πρέπει να είναι ότι αυτή η τακτική, αυτή η πρακτική ήταν πέρα για πέρα εγκληματική, διότι εκτός τη δημόσια δαπάνη που εκτοξεύθηκε οδήγησε σε υπερχρέωση το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, οδήγησε σε θεαματικές όσο και μη αναγκαίες αυξήσεις του κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων και βεβαίως, και εδώ είναι το ζήτημα, πλούτησε ένα κλειστό αριθμό ατόμων με τις μίζες και με τα υπερκέρδη μέσα από την ιδιοποίηση αυτού του δημόσιου αγαθού. Ο δεύτερος άξονας ελέγχου είναι ο τρόπος διαχείρισης στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στον χώρο της υγείας. Εδώ υπάρχουν επίσης ισχυρές ενδείξεις ότι η αδιαφάνεια στη διαχείριση ήταν ο κανόνας. Μπορούμε να αναφέρουμε την ελλειμματική καταγραφή των περιουσιών τους που ήταν πάντοτε προβληματική, προμήθειες, χρεώσεις υλικών και εργασιών, προσλήψεις του προσωπικού, σύναψη τριγωνικού τύπου συναλλαγών με εταιρείες και προμηθευτές, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, φυσικά η διαπιστωτική δαπάνη και όλα αυτά σε ένα πέμπλο αδιαφάνειας που το συσκότιζαν οι συνηθέστατα κομματικά διορισμένες διοικήσεις. Να αναφέρουμε ότι το Δεκέμβριο του 2016 έγινε ο διαχειριστικός έλεγχος στο ΚΕΠΝΟ από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, από την οποία προέκυψε πράγματι διαχρονική διαφθορά, όπως επίσης και μερικότερες έρευνες του 10, του 11, του 12 που έχουν καταλήξει να παραπευθούν στο ακροατήριο ικανός αριθμός προσώπων για κακουργηματικές κατηγορίες. Ο τρίτος άξονας της πρότασής μας αφορά τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών φυσικών προσώπων που είχαν ως αποτέλεσμα είτε τον παράνομο πλουτισμό των δικών του και συγκεκριμένων ομάδων αποδεκτών, είτε σαφή ζημία στα περιουσιακά στοιχεία μονάδων υγείας και ασφαλιστικών οργανισμών. Εδώ κυριαρχεί η περίπτωση του Ντινάν, θα ακούσετε από συνάδελφο αναλυτικότατα την περιγραφή. Κυριαρχούν και περιπτώσεις όπου χάθηκαν δάνεια και ενισχύσεις στα ίχνη τους και βεβαίως πολλές περιπτώσεις μικρού και μεγάλου χρηματισμού. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να παρέχονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι υπηρεσίες υγείας. Πρέπει να είναι απόλυτα διαφανές ένα περιβάλλον ισονομίας, ίσων δυνατοτήτων, ποιοτικά αναβαθμισμένο με έμφαση στην εξυπηρέτηση του ασθενούς. Σήμερα το ΕΣΥ κρατιέται όρθιο παρά τα βαθμιαία συνειδητά βήματα απαξίωσης για τα οποία ιστορικά υπόλογες είναι πραγματικά οι πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Η προσπάθεια αναγέννησης του δημόσιου συστήματος παροχής υγείας που είναι σε εξέλιξη προϋποθέτει αναγκαστικά και την εξυγίανσή του. Την αποκάλυψη και βεβαίως τον κολλασμό όσων περιπτώσεων αποκαλυφθούν ότι υπονόμευαν τόσα χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας
Αυτός είναι ο μόνος και ο αποκλειστικός σκοπός της Εξεταστικής Επιτροπής. Μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις παθογένειες του συστήματος, τις σκοτεινές πλευρές του και τις σχέσεις με τα μεγάλα και μικρότερα οικονομικά συμφέροντα. Να ξεσκεπάσουμε τη διαπλοκή και τα συμφέροντα εκείνα τα οποία διαπλέκονται αναγκαστικά, απροκάλυπτα, με ισχυρούς πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, άλλοτε απροκάλυπτα δίκην επίδειξης δύναμης και άλλοτε συγκεκαλυμμένα τόσο πολύ όσο επιμελώς και ελπίζουν χωρίς να τους ανακαλύψουμε. Σήμερα η αντιπολίτευση ρωτάει γιατί τώρα, και σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσουμε και απαντούμε ότι είναι μία αμήχανη κατηγορία, αφού δεν μας λέει τι άραγε θα έπρεπε να κάνουμε με τόσες εκθέσεις, με τόσες δικογραφίες, με τόσα πορίσματα που έχουν έρθει, με τόσες εκθέσεις εσωτερικών και διεθνών οργανισμών καταγραφής του επίπεδου διαφάνειας. Η έκθεση του συνηγόρου του πολίτη, η έκθεση της διεθνούς διαφάνειας, η ευρωπαϊκή μελέτη για τη διαφθορά, έρευνες ιδιωτών, εντεταλμένων ημί. Τι θα έπρεπε να τα κάνουμε αυτά, να τα βάλουμε στο σιρτάρι, αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ή μήπως θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι έκανε και αυτή η παράταξη που πραγματικά έχει συστήσει μια έκθεση, έχει συγκροτήσει μάλλον μια έκθεση, η οποία μάλλον κατέγραψε φαινόμενα διαφθοράς επί των ημερών της και βρέθηκε σε ένα σιρτάρι και μας άφησε με την απορία τι σκοπιμότητα είχε και γιατί κανένα από τα ευρήματα δεν κατέστη δυνατόν να κινητοποιήσει αποτελεσματικά τον οποιοδήποτε διορθωτικό μηχανισμό. Εμείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν ξεκινάμε προκατηλημένα απέναντι σε πρόσωπα. Έως ότου και αν, και το τονίζουμε το και αν, αποδειχθούν όσα κατά περίπτωση τους καταμαρτυρούνται. Ξεκινάμε όμως ξέροντας ότι για τα φαινόμενα διαφθοράς υπόλογο είναι το παλιό πολιτικό σύστημα. Είναι μια γνώση βαθιά και πολύ καλά καταγεγραμμένη στη συλλογική συνείδηση. Απαντάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία και όποιος άλλος θέσει τέτοιο θέμα σχετικά με το χρονικό εύρος της Εξεταστικής Επιτροπής ως εξής. Ακριβώς επειδή αντιμετωπίζουμε την κατάσταση που μας κληρονομήθηκε ως ενιαίο σύστημα, δομημένο και ιεραρχημένο, που σκοπό είχε την εκμετάλλευση δημοσίων πόρων προς όφελος ενός κλειστού αριθμού προσώπων, οριοθετούμαστε με εξαιρετική σαφήνεια απέναντί του. Η κυβέρνηση στέκεται εχθρικά απέναντι σε αυτό το σύστημα. Όχι μόνο δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος του, όχι μόνο δεν μπορεί να ανεχθεί να θεωρείται συνέχεια του, αλλά ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Δεν κρύβει την πρόθεσή της να το ανατρέψει, να το μεταρρυθμίσει βαθιά, κολλάζοντας τις παρανομίες και βάζοντας στη θέση του ένα δίκαιο, δημοκρατικό, φιλολαϊκό, διαφανές σύστημα υγείας. Απόδειξη αυτής της αντιπαλότητάς μας με το παλιό σύστημα που θέλουμε να εκαθαρίσουμε είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία συστήνεται Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία. Γι' αυτό δεν μπορούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συμμεριστούμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την χρονική έκταση της διαφάνειας. Όχι ασφαλώς από φόβο. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, οποιαδήποτε σκιά, οποιαδήποτε υπόνοια, έστω για διασύνδεση με οικονομικά συμφέροντα, αλλά στεκόμαστε αρνητικά σε αυτή την πρόταση ακριβώς από πολιτική επιλογή. Η προτροπή όλα μαζί μπορεί να φαίνεται σήμερα αθώα ή σε εισαγωγικά εύπεπτη, αλλά στέλνει λάθος πολιτικό μήνυμα. Αδικεί τις προσπάθειες εξυγίασης που κάνει αποδεδειγμένα αυτή η κυβέρνηση, κοινώς επιχειρεί να θολώσει τα νερά. Εννοείται όμως, πρέπει να το πούμε αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν τίθεται θέμα λογοκρισίας. Ότι κανένας βουλευτής που θα συμμετέχει στην Εξεταστική Επιτροπή δεν θα εμποδίζεται να προτείνει ειδικότερα θέματα, εφόσον αυτά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Τελικός κριτής σχετικά με την εμβέλεια και τη σοβαρότητα κάθε πρότασης είναι φυσικά ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα παρακολουθεί. Θέλω ακόμα να πω ότι ορισμένοι πολίτες ίσως σηκώσουν με αδιαφορία τους ώμους στο άκουσμα μιας ακόμα εξεταστικής. Ο πολίτης με τόσα βάσανα που περνάει μπορεί πραγματικά να αισθάνεται για τα σκάνδαλα και να βλέπει ότι συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι πίσω από τα σκάνδαλα, ταπεινωμένος, απογοητευμένος. Την αίσθηση αυτή την επιτείνουν και οι δυσλειτουργίες του δικαστικού συστήματος, την επιτείνει το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο γρήγορα πρέπει να μεταρρυθμιστεί και θα μεταρρυθμιστεί όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Εμείς εκείνο που μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι ως πλειοψηφία θα κάνουμε το παν για να μην μείνει τίποτα κρυμμένο, με αντικειμενικότητα, μεροληψία και επιμονή στην ανακάλυψη της αλήθειας. Αυτή η επιμονή θα είναι
ο οδηγός μας και θα θέλαμε πραγματικά να δούμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις μια διάθεση έρευνα σε βάθος. Θα θέλαμε να δούμε και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μια αντικειμενική αναπαραγωγή των όσων συμβαίνουν εκεί πέρα και όχι ένα τείχος σιωπής όπως συνέβη στην πρόσφατη Εξεταστική Επιτροπή. Εμείς δεσμευόμαστε ότι κανείς τίποτα δεν θα μπορέσει να μας κάμψει και θα κρατήσουμε και θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας μέχρι τέλος. Κύριε Πρόεδρε, αν έχω μισό λεπτό ακόμα, εκτός χειρογράφου, ήθελα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι υποχρέωσή μου να πω ότι σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση που κάναμε σήμερα, νομίζω ότι πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή σε μια κατηγορία συμπολιτών μας, προσωπικού, είναι εκείνοι που κράτησαν το ΕΣΥ όρθιο τόσα χρόνια, είναι όλοι όσοι έχουν δώσει μάχες σκληρές προσωπικής αξιοπρέπειας, όσοι αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι είσαι γιατρός, νοσηλευτής, ταυτόχρονα και άνθρωπος, και είναι εκείνοι που δεν υπέκυψαν στον πειρασμό των σε εισαγωγικά άτυπων μορφών πληρωμής, όπως κομψά λέγεται τώρα τελευταία το φακελάκι. Αισθανόμαστε υποχρέωσή μας να το πούμε αυτό, διότι αυτοί που αντιπάλεψαν, κατήγγυλαν, συγκρούστηκαν με τα θηρία των συμφερόντων, πρέπει πραγματικά να τους τιμήσουμε και να θυμηθούμε ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς που τα έβαλαν με τις τίγρεις και δεν αφήσανε τους κοριούς να τους φάνε. Ευχαριστώ.